Εγώ ως Παλαιστίνιος που ζω και εργάζομαι στην Ελλάδα νιώθω μεγάλη θλίψη για το θάνατο πολλών παιδιών. Αυτή τη στιγμή πάνω από 700 παιδιά στη Γάζα σκοτώθηκαν από τους συμβατισμούς. Πάνω από 100.000 τραυματίες. Και επίσης επιχειρούν να κάνουν το δεύτερο Νάκπα. Η ιστορία μας με το Ισραήλ δεν είναι τώρα, από τώρα. Εδώ και 75 χρόνια ο λαός μου αγωνίζεται για την απόκτηση της ελευθερίας του. Πληρώνουμε κάθε μέρα τη τιμή του αίματος. Σκοτώνουν αμάχους κάθε μέρα στη Δυτική Όχθη, στη Ιερουσαλήμ και στη Γάζα. Και επίσης, όπου ξεσκόνται ένας Παλαιστίνιος, το σκοτώνουν δίκαιο ότι είναι τρομοκράτες. Καμία από τις οργανώσεις του πανεπιστημιακού λαού δεν είναι τρομοκράτες. Καμία. Όλες οι οργανώσεις μας είναι αγωνίζονται για την ελευθερία της χώρας μας. Θα συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο Παλαιστίνος δεν παραδίδει το δίκαιο του. Γι' αυτό είμαστε ο μοναδικός λαός που μέχρι τώρα συνεχίζει τον αγώνα του για την ελευθερία του. Όπως είδατε, η Αμερική, το Ισραήλ, υποστηρίζει το Ισραήλ. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο Αμερική, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς είναι και μια χώρα που ο λαός δεν στηρίζει βαθιά και έχουμε ιστορία που μας στήριζε ο ελληνικός λαός. Έχουμε και δεσμούς αίματος. Εγώ προσωπικά είμαι παντρεμένος από Ελληνίδα και έχω τα παιδιά μου είναι Έλληνες. Οπότε δεν μπορούν οι ελληνικές κυβερνήσεις μόνο για το συμφέρον της χώρας να στέκονται με την Ελλάδα, με την σύνορα του Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θα προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα. Αλλά πριν κάνει αυτό, αποφάσισε να αφανίσει όλο το άμαχο πληθυσμό. Γιατί γνωρίζοντας ότι μετά την καταστροφή αυτή που θα προκαλέσει, θα βγουν και άλλες ζημίες των Παλαιστινίων που θα τον αντιμετωπίσουν πάλι με επανάσταση. Άρα η αντίστασή μας συνεχίζει. Χαιρετίζω την απόψηνή σας εκδήλωση και ευχαριστούμε για τη στήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη.